Καλησπέρα σας. Άλλη μια Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε ακριβώς στη μέση του μήνα. Καλώς ήρθατε και στην εκπομπή μου. Είμαι η Γεωργία Τσιάκου και είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σήμερα στην εκπομπή θα δούμε το κομμάτι των στόχων. Θα είναι δύο εκπομπές χωρισμένες στη μέση που θα αφιερωθούν στη στοχοθεσία και πώς βάζουμε στόχους, μιας και είναι Σεπτέμβρης. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να ξεκινήσουμε. Όπως είπαμε, οι εκπομπές αυτές οι δύο θα είναι αφιερωμένες στο πώς βάζουμε στόχους, γιατί ο τρόπος που θα βάλουμε το στόχο είναι μερικές φορές η μισή επιτυχία του στόχου. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή τι θα δούμε. Θα δούμε το κομμάτι του τι κερδίζω αν έχω ένα στόχο και τι χάνω όταν δεν έχω στόχο σαφή. Και δεύτερον, με ποιον τρόπο μπορώ να βάλω ένα στόχο σωστά, γιατί η διαδικασία, ο τρόπος που θα τον θέσω, είναι το βασικότερο κριτήριο για το αν θα τον πετύχω ή όχι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο στόχος και γιατί η προετοιμασία μου θα επηρεάσει και την έκβαση των πραγμάτων. Να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει το άνοιγμα της χρονιάς και είχαμε πει ότι υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο από τις διακοπές στη χαλαρότητα στην χρονιά που ξεκινάει και ότι θα βγούμε κερδισμένοι αν τη δούμε δημιουργικά, αν τη δούμε για μια ευκαιρία, ως μια ευκαιρία να βάλουμε στόχους και να τους πετύχουμε. Οπότε το αμέσως επόμενο βήμα, λογικά, είναι το να δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βάλουμε αυτούς τους στόχους. Ποιος είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να βοηθηθούμε εμείς περισσότερο. Καταρχήν να σας πω ότι στόχους το ακούμε σαν μια λέξη που προϋποθέτει διαδικασία. Συνήθως έτσι ακούγεται, ότι πρέπει να βάλω ένα στόχο και να τον κυνηγήσω. Δεν είναι έτσι. Στόχους έχουμε όλοι καθημερινά. Είτε το κάνουμε συνειδητά, καθόμαστε, τους γράφουμε σε ένα χαρτί, λέμε θέλω να πετύχω αυτό και αυτό και αυτό μέχρι τότε, είτε το κάνουμε ασυνείδητα. Το πιο απλό. Κάθε μέρα σηκωνόμαστε από το κρεβάτι και πηγαίνουμε στη δουλειά. Γιατί? Γιατί έχουμε το στόχο. Έχουμε ένα στόχο. Τι στόχο έχουμε? Έχουμε, παραδείγματος χάρη, να συναντήσουμε κάποια άτομα. Ο βασικότερος στόχος για να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά, λογικά, είναι το βιοποριστικό κομμάτι. Δηλαδή, θέλω να έχω στο τέλος του μήνα αυτά τα χρήματα, το μισθό μου, να θρέψω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Αυτό είναι ένας στόχος. Έχει μπει πολύ καλά στο κεφάλι μας, έχει γίνει αυτοματοποιημένος και έχει γίνει μία συνήθεια. Όμως δεν πάβει να υπάρχει. Είναι ένας μηνιαίος ετήσιος στόχος. Είναι στόχος όμως. Δεν το επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας. Λειτουργεί ασυνείδητα. Οι άνθρωποι συνήθως βάζουν στόχους δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή τώρα, είναι η καταλληλότερη στιγμή για να βάλετε τους στόχους που θα ακολουθήσετε όλη τη χρονιά. Και συνήθως το δεύτερο σημείο που βάζουμε το στόχο είναι κοντά στην αλλαγή της χρονιάς. Νιώθουμε την αλλαγή της χρονιάς, λες και είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, και είναι καινούριο ξεκίνημα για πολλά πράγματα. Και τόσο επειδή έχουν προηγηθεί οι διακοπές, πάλι διακοπές των Χριστουγέννων, οπότε υπάρχει ξεκούραση. Άρα πάλι ξεκινάμε με γεμάτες μπαταρίες για τη χρονιά που θα ακολουθήσει. Αυτές οι δύο στιγμές είναι λοιπόν που βάζουμε στόχους. Τώρα που είναι Σεπτέμβριος λοιπόν, είναι καλή εποχή για να θέσουμε τους στόχους μας για όλη τη χρονιά και αναλόγως με το κέφι, την όρεξη,
και τη φαντασία που θα βάλουμε μέσα, αναλόγως με το τι θέλει να πετύχει ο καθένας, θα κριθεί και η πορεία, η έκβαση για το αν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όρεξη, είμαστε ξεκούραστοι από τις διακοπές, έχουμε κεφάλι άδειο, οπότε είναι κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Το πόσο καλά θα θέσουμε ένα στόχο είναι το μισό κομμάτι της επιτυχίας του. Πώς θα τα καταφέρουμε αυτό? Τι εννοώ με πόσο καλά θα θέσω ένα στόχο? Υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός από πίσω. Αν παρατηρήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι πετυχαίνουν συνήθως τους στόχους τους, έχουν ένα συγκεκριμένο μηχανισμό που το κάνουν αυτό. Το πράγμα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που πετυχαίνουν συνήθως τους στόχους τους είναι το γεγονός ότι δεν φοβούνται να βάλουν στόχους. Δεν φοβούνται να πούνε «θέλω αυτό». Το ζητάνε. Από τον εαυτό τους, από τη ζωή, το ζητάνε. Έχουν λοιπόν μια σαφή κατεύθυνση. Τι κερδίζουμε με το να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο? Κερδίζουμε χρόνο. Αποκλείουμε αυτομάτως άλλα πράγματα, εφόσον δεν μας βοηθούν στο να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε. Κερδίζουμε ενέργεια, κερδίζουμε αντοχές, κερδίζουμε συγκέντρωση, συνέπεια. Όταν έχουμε ένα στόχο συγκεκριμένο, και αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, όταν έχουμε ένα στόχο συγκεκριμένο, όχι πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, γιατί αυτό το μόνο που θα προκαλέσει είναι κομφούζιο και σύγχυση στο κεφάλι μας. Όταν έχουμε λοιπόν ένα στόχο, μπορούμε να συγκεντρώσουμε το 100%, πολλές φορές και το 200% της ενέργειάς μας πάνω σε αυτόν. Άρα και είναι πιο πιθανό να το πετύχουμε στο χρόνο που έχουμε να προσπαθήσουμε γι' αυτόν. Όταν έχουμε στόχο λοιπόν, ένα κομμάτι της διαδικασίας είναι ότι μας γεμίζει ενέργεια. Λογικά ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Ο λόγος για τον οποίο θα θέταμε στόχο είναι επειδή έχουμε κάποιο κίνητρο από πίσω. Υπάρχει ένα γιατί. Αν βρείτε το γιατί, θα έχει πολύ καλύτερη. Γιατί θέτετε αυτό το στόχο, θα έχει πολύ καλύτερη έκβαση ο στόχος που θέσατε. Γιατί θα ξέρετε και το λόγο για τον οποίο το κάνετε. Κάθε στόχος έχει και ένα λόγο από πίσω. Είτε είναι υλικός, είτε είναι συναισθηματικός, είτε είναι πνευματικός, ανάλογα πώς λειτουργεί ο καθένας. Έχει και ένα γιατί. Το γιατί είναι που ισχυροποιεί την πορεία του στόχου και την επιτυχία του στόχου. Το πώς, λίγο πολύ, το βρίσκουμε. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα βάζαμε στόχο είναι γιατί όλα στη ζωή είναι θέμα δράσης. Δηλαδή, είτε είναι ένας οικονομικός στόχος, είτε είναι ένας στόχος υγείας, επαγγελματικός, είτε έχει να κάνει με την εικόνα μας, οτιδήποτε, όλοι οι τομείς άλλωστε συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, δεν γίνεται να πετύχουμε κάτι στον ένα τομέα της ζωής μας και να μην συνεπηρεάσει τους άλλους. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Είναι θέμα δράσης. Άρα λοιπόν, το να βάζω στόχο σημαίνει ότι είμαι αποφασισμένος ότι θα κάνω τις απαραίτητες ενέργειες. Αντιθέτως, το να μην έχω στόχο σημαίνει ότι δεν κάνω αυτό που χρειάζεται, αυτό που πρέπει. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο χρειάζομαι να βάλω στόχο είναι επειδή χρειάζομαι την εξέλιξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στόχους από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάτι να κυνηγήσει, δεν έχει κίνητρο, δεν έχει σκοπό, άρα και δεν βρίσκει το λόγο να κυνηγήσει κάτι. Εφόσον δεν βλέπεις που πηγαίνεις, δεν πας.
Και ο τελευταίος λόγος για τον οποίο θα βάζαμε ένα στόχο, θα σας πρότεινα να βάζετε στόχους, να μην φοβάστε να βάζετε στόχους, είναι η ικανοποίηση. Που είναι κομμάτι μας, έτσι κι αλλιώς. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης να χρειάζεται να πάρει ικανοποίηση από ένα στόχο που έχει πετύχει. Ανεβαίνει η περηφάνεια, ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή μας. Εγώ γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για όλους μας να λέμε από συνήθεια τι δεν θέλουμε, το κάνουμε καθημερινά, παρά το να εστιάζουμε στο τι θέλουμε τελικά να συμβαίνει ή να συμβεί στη ζωή μας. Γι' αυτό και το να ξέρουμε ξεκάθαρα, να έχουμε ξεκάθαρα σαν πρόταση, σαν φράση, σαν εικόνα στο μυαλό μας ποιος είναι ο στόχος μας, μας βοηθάει να πάρει μια θετική ροή η όλη πορεία μας προς αυτόν. Πάμε τώρα να δούμε εύκολα και γρήγορα, θα τα πω επιγραμματικά, τα χαρακτηριστικά ενός οριοθετημένου στόχου που έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουμε. Τα αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή σαν σύνδεση με το πώς ξεκινάει η χρονιά, αλλά εδώ θα εστιάσουμε λίγο πιο περισσότερη ώρα, πιο εκτενώς. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στόχου μου? Όταν βάζω στόχο, πρέπει πάντοτε να έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θέλω να είναι συγκεκριμένος, θέλω να με βοηθάει στο να ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνω. Θέλω να ξέρω δηλαδή τι θέλω να πετύχω, γιατί το κάνω, πώς θέλω να το κάνω και πότε. Τι, γιατί, πώς και πότε. Εάν απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, ο στόχος σας έχει γίνει αυτομάτως πολύ συγκεκριμένος. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο στόχος μου πρέπει να είναι μετρήσιμος. Και όπως λένε και οι Αμερικάνοι, εάν κάτι δεν μπορεί να μετρηθεί, τότε δεν είναι διαχειρίσιμο. Όλα τα πράγματα μεταφράζονται σε αριθμούς, είτε σε ποσοστά, είτε σε αριθμούς. Άρα λοιπόν ο στόχος μου πρέπει να είναι μετρήσιμος, γιατί για να μπορώ και εγκεφαλικά να καταλάβω εάν τον έχω πετύχει. Και να είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμφισβητήσιμο. Όταν ο στόχος δεν είναι μετρήσιμος, με νούμερα, με ημέρες, βρείτε την αντιστοιχία μόνοι σας, ξέρετε εσείς, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν το έχω πετύχει. Εάν πω ότι εγώ θέλω, παραδείγματος χάρη, να απέχω από το κάπνισμα για 3 μήνες, 3 μήνες είναι κάτι πολύ μετρήσιμο. Έχει να κάνει 30 μέρες, επί 3, 92 μέρες, ας πούμε, αν είναι 30-31. Τρίτος παράγοντας, ο στόχος μου πρέπει να είναι εφικτός. Σκεφτείτε με έναν που πλησιάζω και τα 30, να λέω ότι θέλω να ξεκινήσω να κάνω καριέρα στην NASA. Λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να ήταν εφικτός. Ή ότι θέλω να ξεκινήσω καριέρα για τον μπαλέτο σε αυτή την ηλικία. Εφόσον δεν το ξεκίνησα από μικρή, δεν γίνεται. Όμως, δεν θα ήταν άσχημο, εφόσον έχω κάνει ένα κύκλο σπουδών, να ξεκινήσω και ένα μεταπτυχιακό. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που υπάρχει αρκετά μεγάλο αυξημένο ποσοστό ανεργίας,
Πολλοί άνθρωποι, νέοι ειδικά, που κάθονται στο σπίτι και δεν έχουν τι να κάνουν, είναι η καταλληλότερη ευκαιρία να κάνουν σεμινάρια επιμόρφωσης, μεταπτυχιακά, να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια στο να αναβαθμίσουν τόσο τις γνώσεις τους, όσο τις εμπειρίες τους και το βιογραφικό τους και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Άρα λοιπόν, αυτό θα ήταν ένας εφικτός στόχος. Εάν εγώ ήμουν 30, έχω ολοκληρώσει το πανεπιστήμιό μου ή ένα μεταπτυχιακό και ήθελα να πάω για ένα διδακτορικό ή ήθελα να πάω για ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, είναι εφικτός αυτή την ηλικία. Επίσης, ο εφικτός στόχος πρέπει ταυτόχρονα όμως να είναι και ρεαλιστικός. Ρεαλιστικός τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχω εξασφαλισμένες τις πηγές υλοποίησής του. Δεν γίνεται να θέλω να κάνω κάτι το οποίο κοντράρει πάρα πολύ σε σχέση με το χρόνο που έχω να διαθέσω ή τα χρήματα που έχω να διαθέσω ή την ενέργεια που έχω να διαθέσω. Μπορεί να θέλουμε πολλά. Το θέμα είναι όμως και τι μπορούμε ταυτόχρονα. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα από τις σπουδές. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στόχο να χάσει 4 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει συνηθίσει να τρώει σοκολάτα κάθε μέρα. Είναι ρεαλιστικό το ότι θα ζητούσε από τον εαυτό του, θα έβαζε ένα στόχο? Εγώ θέλω να χάσω 4 κιλά σε ένα μήνα, αλλά έχω συνηθίσει εδώ και 10-20 χρόνια να τρώω σοκολάτα κάθε μέρα. Όχι. Ένας στόχος τέτοιος δεν είναι ρεαλιστικός. Ένας ρεαλιστικός στόχος, τον οποίο θα έφερνε στα δικά του τα επίπεδα, θα ήταν το να μειώσω τη σοκολάτα και να χάσω 1,5 με 2 κιλά το μήνα. Έτσι. Και τέλος, ο στόχος, το πέμπτο χαρακτηριστικό του, πρέπει να είναι χρονικά οριοθετημένος. Με ένα όριο ενθαρρυντικό, όχι πιεστικό. Εκεί την πατάμε. Σίγουρα πρέπει να βάλω όριο, γιατί δεν μπορεί να είναι μια προσπάθεια χανής. Αυτό και μόνο με αγχώνει, το να ξέρω ότι η προσπάθεια αρχίζει και δεν ξέρω πότε τελειώνει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι θα κάνω αυτό μέχρι τότε. Εάν μέχρι τότε δεν μου βγει, σημαίνει ότι έχοντας ολοκληρώσει ένα χρονικό πλαίσιο που είχα θέσει εγώ, εάν δεν μου έχει βγει στο τέλος, θα επανεξετάσω τους τρόπους με τους οποίους κινήθηκα, ώστε ευέλικτα να προσαρμόσω τον τρόπο μου σε αυτό που πραγματικά μπορώ να πετύχω. Δηλαδή, να δίνουμε και ένα χρόνο στον εαυτό μας να τσεκάρει, να τεστάρει εάν μπορεί πραγματικά να το πετύχει αυτό το στόχο. Δεν είναι όλοι οι στόχοι για να πραγματοποιούνται. Μπορεί να βάζουμε στόχους στη ζωή μας, άλλους τους πετυχαίνουμε, άλλους είναι για να μην τους πετύχουμε, ακριβώς και μόνο για να μάθουμε από τη διαδικασία να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε και τις κινήσεις μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να κρατήσουμε εδώ πέρα είναι τα 5 χαρακτηριστικά του στόχου. Θα τα πω ανάποδα. Πρέπει να είναι χρονικά οριοθετημένος, να είναι ρεαλιστικός, να είναι εφικτός, να είναι μετρήσιμος και οπωσδήποτε να είναι συγκεκριμένος. Αν έχουμε αυτά τα 5 χαρακτηριστικά λυμένα, σίγουρα έχουμε αυξήσει τις πιθανότητες να τον πετύχουμε τουλάχιστον κατά 50%. Αυτό είναι το στόχο.
μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, πάμε να συνεχίσουμε στη διαδικασία του πώς να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τελικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι, στο ποια είναι η παγίδα του να βάλω στόχο. Αν είναι να το κάνουμε κάτι, να το κάνουμε καλά. Τι να προσέξουμε λοιπόν. Πέραν να καταγράψουμε τι κάνουμε από μεριάς μας ακόμη. Γιατί ωραίο το χαρτί, ωραία τα 5 χαρακτηριστικά, ναι, ο στόχος μου το τσέκαρα, τα πληρεί, ναι, είναι σωστός, αυτός είναι, είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, ρεαλιστικός και χρονικά οριοθετημένος. Από μεριάς μου όμως πρέπει να κάνω και εγώ κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν εκφράζω ένα στόχο, είτε το γράφω στο χαρτί, είτε τον λέω, πρέπει πάντα να εκφράζεται με θετική γλώσσα. Τι εννοούμε με θετική γλώσσα? Εστιάζω πάντα σε αυτό που θέλω να πετύχω. Ο εγκέφαλός μου παίρνει το μήνυμα, καταρχήν ότι είναι εφικτό, γιατί το λέω με θετική γλώσσα, δεν βάζω μέσα την άρνηση, και μπαίνω και στην ψυχολογία αυτή, να γίνω πιο συγκεκριμένη. Παραδείγματος χάρη, είμαι μαθήτρια, είμαι στην τρίτη λυκείου, είμαι έτοιμη για τις πανελλήνιες. Και βάζω ένα στόχο. Έχω να γράψω μαθηματικά. Ο σωστός τρόπος να εκφράσω το στόχο, αρχίζοντας να κάνω την προεργασία και να κάνω και τα διαβάσματά μου, είναι ότι στα μαθηματικά, φέτος στις Πανελλήνιες, θέλω να γράψω 18. Θέλω να γράψω αυτό. Ο λάθος τρόπος για να βάλω αυτό το στόχο είναι ότι στα μαθηματικά φέτος στις Πανελλήνιες δεν θέλω να γράψω πάλι 10. Δεν θέλω να γράψω πάλι χάλια. Αυτό και μόνο, έτσι όπως τα ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν μας προδιαθέτει θετικά απέναντι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε σε όλα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα. Οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει πάντα να το λέμε με θετική γλώσσα και να εστιάζουμε στο επιθυμητό, όχι στο ανεπιθύμητο, στο τι δεν θέλω, τι φοβάμαι, τι δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Σαν ειδική κατηγορία σε αυτούς τους στόχους που εκφράζονται με θετική γλώσσα, θα έβαζα τους ανθρώπους που έχουν το σύνδρομο της τελειομανίας, που τελικά πρέπει όλοι να πάσχουμε λίγο πολύ από αυτή την τελειομανία, είναι η μόδα της εποχής. Συνήθως όταν βάζουμε λοιπόν ένα στόχο και είναι με θετική γλώσσα και πληρεί όλα τα κριτήρια και τις συνθήκες και τον εκφράζουμε πάρα πολύ ωραία το τι θέλουμε να πετύχουμε, αγχωνόμαστε λιγάκι. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι αγχώνονται με το στόχο, το παίρνουν πολύ στα σοβαρά και άμα δεν τους πάει κάτι καλά στην πορεία, θέλουν οπωσδήποτε να κρατήσουν τον έλεγχο. Άρα λοιπόν, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τάση να είναι τελειομανείς, θεωρώ ότι το κουμπί, το κλειδί στην όλη αυτή διαδικασία είναι στο στόχο τους να βάζουν τη λέξη τουλάχιστον μέσα. Γιατί? Ας πούμε ότι θέλω να ξεκινήσω ένα άθλημα. Είμαι τόσο τελειομανής όμως που έχω άγχος για το αν θα τα καταφέρω να το πηγαίνω και καλά σε αυτό το άθλημα. Εν τω μεταξύ δεν το έχω ακουμπήσει ποτέ, έτσι, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά εγώ πριν πάω καν να γραφτώ στη σχολή, έχω ένα άγχος να δω πώς θα πάει, αν θα είμαι καλός, αν θα τα καταφέρω. Κάποιοι θέλουν να το φτάσουν και σε επίπεδο δασκάλου γιατί τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα, άσχετα με το αν δεν το έχουν ακουμπήσει ποτέ. Οπότε εκεί πέρα θα έλεγα, θα πρότεινα και δοκιμάστε το, να βάλετε τη λέξη μέσα στην φράση που θα φτιάξετε, το θέλω να κάνω αυτό, για τουλάχιστον 10 λεπτά ή θέλω τουλάχιστον να παρακολουθήσω 3 φορές. Γιατί? Γιατί έχουμε την τάση να το ακυρώνουμε. Γιατί έχουμε την τάση να το παρατάμε. Κάθε τελειομανής έχει αυτή την τάση μέσα του. Και είναι κρίμα πράγματα στα οποία μπορούμε να αποδώσουμε και να είμαστε καλοί μόνο και μόνο από αυτήν την τελειομανία που εκεί έξω μοιράζεται δωρεάν, να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες στη ζωή μας. Άρα λοιπόν καλύτερα να παίρνουμε τα πράγματα πιο απλά και πιο βατά και πιο εφικτά, βάζοντας μέσα τη λέξη τουλάχιστον ή για τουλάχιστον. Για όποια δουλειά σας δυσκολεύει να κάνετε, είτε το να κάτσετε να συγκεντρωθείτε μία ώρα στα διαβάσματά σας,
είτε το να ξεκινήσετε να αθλείστε ενώ δεν είχατε καμία επαφή. Βάλτε μέσα τη λέξη τουλάχιστον. Θέλω να το κάνω τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα. Θέλω να κάτσω να διαβάσω τουλάχιστον για ένα τέταρτο. Και θα δείτε αυτομάτως ότι αυτό σας τραβάει, και αφού μπορείτε να το κάνετε για ένα τέταρτο ή μία φορά τη βδομάδα, αυτομάτως θα σας είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνετε και για τις επόμενες 2-3 ώρες, να το κάνετε και για άλλες 2 μέρες μέσα στη βδομάδα. Αυτό γίνεται πολύ γρήγορα. Ο εγκέφαλος προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Θέλει απλά να νιώσει αυτή την πρώτη σύνδεση, την πρώτη επαφή με το ότι μπορείτε να το κάνετε. Ενώ είχατε απόσταση από αυτό. Μια δεύτερη παγίδα που πέφτουμε όταν βάζουμε ένα στόχο είναι το ότι δεν ξέρουμε, δεν έχουμε σαφή εικόνα του ποιος είναι ο στόχος που είναι εντελώς δικής μου επιρροής. Πολλά πράγματα νομίζουμε ότι είναι εντελώς δικής μας επιρροής, αλλά τελικά δεν είναι όλα, δεν περνάνε όλα από τα χέρια μας. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο θα αποτύχουμε στο στόχο μερικές φορές ή έχουμε αποτύχει. Τι θέλω να πω? Ότι όταν αφορά ο στόχος μου θέματα διατροφής, είναι εντελώς δικής μου επιρροής. Όταν αφορά ο στόχος μου θέματα άθλησης, είναι εντελώς δικός μου. Όταν έχει να κάνει με την υγεία, με τα μαθήματα, με την απόδοσή μου στη δουλειά μου, στην οποία ενδεχομένως να δουλεύω χρόνια, άρα ξέρω τι πρέπει να κάνω, είναι εντελώς δικής μου επιρροής το πώς το διαχειρίζομαι. Σε στόχους που βάζουμε μερικές φορές σε σχέση με τις σχέσεις μας, φυσικά δεν είναι εντελώς δικής μου επιρροής. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να ελέγξουμε την αντίδραση του άλλου. Έτσι. Άρα ένας τέτοιος στόχος αυτομάτως ακυρώνεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε στόχους που θα ήταν δικής μου επιρροής όταν έχουν να κάνουν με μια ολόκληρη τάξη. Αν είμαστε δάσκαλοι ή μία ομάδα, αν είμαστε αρχηγοί ή ηγούμαστε μία ομάδα, ή στόχους που έχουν να κάνουν με το πώς θα πάει μία φιλία μας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κοντρολάρουμε, γιατί πιστέψτε με, αυτό δεν είναι θέμα ευτυχίας, πάμε σε άλλα επίπεδα. Εδώ μπαίνει η ευελιξία, το πόσο ευέλικτος είμαι να καταλαβαίνω, να έχω συνείδηση του τι μπορώ να αλλάξω και τι δεν μπορώ να αλλάξω. Να έχω το κουράγιο και τη δύναμη και τη διάβγεια να καταλαβαίνω μέχρι πού φτάνει το χέρι μου. Ξεκάθαρα, το λέω απλά. Μέχρι πού μπορώ να επηρεάσω τα πράγματα, ώστε και με τον εαυτό μου να μην εκνευρίζομαι και να μην έχω υπερεαλιστικές απαιτήσεις. Έχει να κάνει λοιπόν με το κατά πόσο έχουμε αναπτύξει ευελιξία σχετικά με αυτό και κατά πόσο έχουμε οικολογική, όπως το λέμε στον κλάδο μου, ενημερότητα. Δηλαδή, το να συνάδει ο στόχος μου με το περιβάλλον μου, να είναι ενήμερος του περιβάλλοντός μου, των ατόμων που έχω γύρω μου, των συνθηκών που ζω, τις πηγές που έχω, τα χρήματα που έχω, όλους αυτούς τους παράγοντες που πάντα όταν βάζουμε ένα στόχο υπάρχουν κάποιοι παράγοντες από πίσω που θα καθορίσουν κατά μεγάλο ποσοστό την πορεία του. Το αμέσως επόμενο κομμάτι που καταλαβαίνω ότι είναι τάση της εποχής, τάση των ανθρώπων, και ίσως είναι και από τους σημαντικότερους παράγοντες που παγιδευόμαστε και δεν μπορούμε να πετύχουμε ένα στόχο, και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε στην πορεία, να αρχίσουμε να το ξεσυνηθίζουμε δηλαδή, είναι αυτό που λέμε
το αν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το αντίτιμο. Δηλαδή, η φράση που λέει πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, δεν είναι τυχαία. Όταν βάζουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε ενέργεια, χρόνο, να αφιερωθούμε σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ενέργεια και ο χρόνος θα φύγει από κάποιον άλλο τομέα. Δεν γίνεται να τα διατηρούμε όλα και ταυτόχρονα, γιατί σίγουρα δεν θα πετύχουμε το στόχο μας. Θα πετύχουμε ένα κομφούζιο. Και έχει να κάνει με το πόσο διατεθειμένοι είμαστε να κλείσουμε την πόρτα πίσω μας. Όταν ξέρουμε τι θέλουμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλουμε να έχουμε γυρισμό στο προηγούμενο, θέλουμε να πετύχουμε δηλαδή ένα στόχο συγκεκριμένο, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι και να πληρώσουμε το αντίτιμο, ναι. Όπως το λέμε στα αγγλικά, willing to pay the price, έτσι λέγεται. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να αφήσουμε κάποιες συνήθειες, ίσως χρειαστεί να αφήσουμε κάποιες παρέες, κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα μπορεί να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι μέσα μας και εγκεφαλικά και συναισθηματικά, αν είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος που έχουμε βάλει, αν είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας ότι για το στόχο που έχουμε βάλει, ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να το πετύχουμε. Και μιλάω για στόχους υγείας, έτσι. Μιλάω για στόχους γαλήνης, μιλάω είτε είναι ένας καλός αξιόλογος επαγγελματικός στόχος, είτε είναι ένας αξιόλογος οικονομικός στόχος. Δεν μιλάω για τη φράση πατάω επιπτωμάτων, έτσι, για να πετύχω το στόχο μου. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κάνω ό,τι χρειαστεί. Μιλάω για καλοπροαίρετους στόχους. Μία από τις σημαντικές παγίδες επίσης όταν βάζουμε ένα στόχο είναι το ότι έχουμε την τάση, έτσι έχουμε μάθει, να δημιουργούμε μία απόσταση από τη δράση. Δηλαδή, σκέφτομαι, θέλω να πετύχω αυτό, θέλω να πετύχω αυτό. Δηλαδή, που κοιτάω την έκβαση των πραγμάτων. Δεν λειτουργεί έτσι. Όταν θέλω να πετύχω κάτι, κοιτάω τη συμπεριφορά. Εστιάζω σε ποια συμπεριφορά πρέπει να έχω εγώ για να πετύχω το στόχο. Δηλαδή, παράδειγμα, είμαι αθλητής. Θα συμμετέχω σε ένα αγώνισμα. Και θα γίνουν αγώνες. Θα μου λέω, θέλω να πάρω το βραβείο. Θέλω να κερδίσω το μετάλλιο. Αυτό είναι η έκβαση. Ναι. Το θέμα είναι όμως, τι κάνω εγώ. Πού είναι η δράση. Άρα λοιπόν, θέλω να κάνω προπόνηση κάθε μέρα τόσες ώρες και εκεί εστιάζω. Θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα στο στίβο. Θέλω να προσέχω τη διατροφή μου. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο μαθητής. Δεν εστιάζει στο αποτέλεσμα απλά. Βάζω στόχο ότι θέλω το 18, θέλω το 19. Για να πετύχει το 18 και το 19 θα του είναι πολύ πιο εύκολο στην όλη διαδικασία του πώς βάζει το στόχο να γράψει καλά στις εξετάσεις ή να τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα. Ρωτάμε, τι κάνω, τι θα κάνω, τι πρόκειται να κάνω για αυτό το στόχο, τι είμαι διατεθειμένος να κάνω. Θα διαβάζω τα SOS, θα διαβάζω τις σημειώσεις, θα πηγαίνω στο φροντιστήριο ανελιπώς, θα πηγαίνω στο σχολείο, θα παρακολουθώ κατά την παράδοση με πάρα πολύ προσοχή. Δεν θα διαβάζω τα αντισώς ή εξωσχολικά βιβλία για αυτή τη χρονιά, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη χρονιά και αυτό θα μου τρώει ενέργεια και σκέψη. Όταν βάζουμε ένα στόχο και κοιτάμε τη συμπεριφορά, δεν βλέπουμε μόνο το τι θα κάνουμε, βλέπουμε και το τι δεν θα κάνουμε, έτσι. Είναι κομμάτι
της διαδρομής. Δεν κοιτάμε μόνο το τι θα λειτουργεί, τι θα κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα, αποφασίζουμε και τι θα βγάλουμε από τη διαδικασία. Αυτό έχει να κάνει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Το αν είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω κάποια πράγματα. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί για να πετύχω το στόχο μου. Μέχρι τώρα είπαμε για τις παγίδες, στο τι πρέπει να αποφύγω όταν θέτω ένα στόχο και τι πρέπει να κάνω από μεριάς μου, πέραν των χαρακτηριστικών του στόχου μου, για να είναι, ένας επιτυχημένος τρόπος. Θεωρώ το σημαντικότερο, και το κράτησα για το τέλος επίτηδες, το ότι όλα είναι θέμα σκέψης. Όλα είναι εδώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Άρα λοιπόν, όταν βάζω ένα στόχο, ο εγκέφαλός μου, όταν βλέπει μία εικόνα, είτε την βλέπει με τα μάτια μου, είτε την βλέπει με τη φαντασία μου. Το μαγικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει το τι είναι πραγματικό και τι είναι φανταστικό. Δεν έχουμε αυτή την ικανότητα. Απλά όταν βλέπουμε μία εικόνα, τα λαμβάνει όλα σαν πραγματικότητα και τα πιστεύει. Άρα λοιπόν, επειδή στο να πετύχουμε ένα στόχο, ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής. Το 80%, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, είναι η ψυχολογία μου και το 20% είναι οι πράξεις που θα κάνω για αυτό το στόχο. Πράγματι, το 80% που είναι τεράστιο ποσοστό, αν το σκεφτεί κανείς, και μόνο το 20% είναι η πράξη που θα κάνω, η δράση που θα πάρω γι' αυτό. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτά τα ποσοστά, σε αυτή την ισορροπία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο θετικός οραματισμός, το να φαντασιώνομαι δηλαδή ότι κάνω όλα αυτά τα πράγματα που με βοηθούν να φτάσω στο στόχο αυτό και αντιστοίχως να δημιουργώ εικόνες με το μυαλό μου, να αφιερώνω χρόνο να κάθομαι να το κάνω αυτό, να δημιουργήσω την εικόνα στο μυαλό μου, ότι απέχω από όλα αυτά τα πράγματα που έκανα πριν, που με απομάκρυναν από το στόχο μου, λέω όχι και στέκομαι σε αυτό. Σίγουρα είναι η καταλληλότερη ψυχολογία, είναι το καταλληλότερο, το πιο δυνατό εισιτήριο για να φτάσω πιο γρήγορα, χωρίς τριβές, χωρίς να σπαταλήσω την ενέργειά μου και άκοπα στο στόχο μου. Και όταν λέω άκοπα, δεν εννοώ να μην κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, εννοώ να μην κάνουμε πάρα πολλές περιττές ενέργειες ταυτόχρονα με τις απαραίτητες. Όταν βλέπουμε δηλαδή που πάμε, αυτομάτως μπαίνουμε στην ψυχολογία. Ο οραματισμός αυτό λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σε κάτι άλλο. Αυτό που λέμε θετικός οραματισμός δεν είναι κάτι ανεξήγητο. Μπαίνουμε σε αυτή την ψυχολογία. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει που πάει και ξέρει τι κάνει, ξέρει πώς θα το πετύχει, δεν είναι πολύ πιθανότερο όταν αυτός ο άνθρωπος είναι συγκεντρωμένος, εστιασμένος, να πάει πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα εκεί που θέλει να πάει από έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε σύγχυση, μπερδεύεται, γυρνάει δεξιά, γυρνάει αριστερά, αμφιβάλλει, έχει διλήμματα, κάνει οπισθοχωρήσεις, γυρνάει πίσω, τσεκάρει αν τα έχει κάνει καλά, στην πορεία μπορεί να τροποποιεί το στόχος του συνεχώς. Όχι βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σαφή εικόνα της διαδρομής, της συμπεριφοράς δηλαδή, θα φτάσει και στο στόχο, θα φτάσει και στο τέλος της διαδρομής, στον προορισμό.
περισσότερο θα σας βοηθήσει στο να βάζετε στον οραματισμό σας, στον οποίο θα πρότεινα να τον κάνετε νωρίς το πρωί, γιατί το κεφάλι είναι πολύ καθαρό εκείνη την ώρα. Δεν έχει προηγηθεί όλη η μέρα και η κούραση και όλες οι εντυπώσεις ημέρας. Το πρωί λοιπόν θα κάνετε τον οραματισμό σας για 10 μόνο λεπτά, τόσο χρειάζεται, 10 λεπτά για να θυμίσετε στον εαυτό σας πού πάτε. Θα σας πρότεινα να εντάξετε στην εικόνα που δημιουργείτε στο μυαλό σας όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, και στον οραματισμό που κάνετε αυτό που θα βοηθήσει απίστευτα είναι να βάζετε όσες περισσότερες αισθήσεις να συμμετέχουν. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς θα ήταν να ακουμπάτε, παραδείγματος χάρη, αυτό που θέλετε. Ας πούμε ότι είναι χρήματα αυτό. Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε κάποιο μέρος που δεν έχετε πάει ποτέ, παραδείγματος χάρη θέλω να πάω στην Ιταλία. Σκεφτείτε. Είμαι στην Ιταλία. Μυρίζω ζυμαρικά. Ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε ιταλικά. Ακουμπάω πανέμορφα κόκκινα τριαντάφυλλα στο τραπέζι. Πατάω κάτω από τη χρυσή πύλη. Κοιτάω τη χρυσή πύλη. Είμαι στη Φλωρεντία, ας πούμε. Χρησιμοποιήστε όσες περισσότερες αισθήσεις μπορείτε για να δεσμεύσετε τον εαυτό σας με αυτή την εικόνα και αυτήν την εικόνα με τις αισθήσεις σας. Αυτομάτως τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα έτσι. Η ώρα έχει φτάσει 7 παρα 10. Θέλω να κάνω μια ανακεφαλαίωση όλων των χρήσιμων πραγμάτων που είπαμε σήμερα, με μικρές προτασούλες. Τι είδαμε σήμερα? Είδαμε πώς βάζω στόχους. Αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι, κουνήσου. Δεν είσαι δέντρο. Αυτή η φράση έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στο Facebook και στα media και μου αρέσει απίστευτα. Αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι, κουνήσου. Δεν είσαι δέντρο. Κάνε κάτι γι' αυτό. Άρα λοιπόν, τι κάνω με τους στόχους μου? Έχω σωστή προετοιμασία. Άρα έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να τους πετύχω. Γι' αυτό και βάζω στόχους. Οι στόχοι μου πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά οριοθετημένοι. Αυτά είναι τα 5 χαρακτηριστικά. Ο οραματισμός. Γιατί θα χρησιμοποιήσω οραματισμό αυτή τη φορά? Γιατί η ψυχολογία είναι το 80% της επιτυχίας του στόχου. Και οι δράσεις που πρέπει να κάνω είναι μόνο ένα 20%. Η ψυχολογία είναι το 80% του στόχου. Με τη σωστή ψυχολογία μπορώ να το πετύχω. Εστίαση στη συμπεριφορά, όχι στην έκβαση των πραγμάτων. Θέλω να έχω ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι κάνω και τι δεν θα κάνω πλέον, ώστε να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Και πάντα σε επαφή με το περιβάλλον μου. Στόχοι που είναι ενήμεροι, σύμφωνα με τις συνθήκες και τα κριτήρια που υπάρχουν από πίσω. Την ηλικία μου, την οικονομική μου κατάσταση, όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Σήμερα είδαμε το γιατί είναι σημαντικό να έχω στόχο και ποια είναι τα κριτήρια που μπορώ να θέσω ώστε να βοηθήσω τον εαυτό μου να τον πετύχει. Στην επόμενη εκπομπή που έχει να κάνει με το δεύτερο κομμάτι των στόχων που αγγίξαμε, θα δούμε ποια είναι τα μοτίβα των ανθρώπων οι οποίοι συνηθίζουν να ακυρώνουν τους ίδιους τους στόχους. Μήπως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους τύπους. Τι μπορώ να κάνω για να το αλλάξω, να το αλλάξω αυτό. Και επίσης θα δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό, τέλος πάντων ψυχολογικά, να έχω καθημερινή επίγνωση, να έχω καθημερινή μνήμη στον εγκέφαλό μου του τι έχω πετύχει. Είναι ικανό αυτό να επηρεάσει την επιτυχία
την επόμενη φορά που θα βάλω ένα στόχο. Αυτά είναι τα κομμάτια που θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω με μία φράση. Η φράση είναι του Σένεκα και είναι πολύ γνωστή. Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος εάν δεν ξέρεις σε ποιο λιμάνι κατευθύνεσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ.